Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε τη μαγιά με τη ζάχαρη και λίγο γάλα. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 5 λεπτά. Ρίχνουμε τα αυγά, το γιαούρτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το υπόλοιπο γάλα το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αλεύρι λίγο αλάτι Ενσωματώνουμε αλεύρι μέχρι να γίνει μαλακή ζύμη. Το σκεπάζουμε και αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμο, το πλάθουμε ελαφρώς και το ανοίγουμε σε φύλλο. Με ένα κουπάτι τη βοήθεια ενός φλιτζανιού κόβουμε τη ζύμη. Απλώνουμε κέτσαπ. Τριμμένη πάριζα και κασέρι. Διπλώνουμε σε σχήμα από πέταλο. Τα τοποθετούμε σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί, κόβουμε 4 μικρότερα φυλλαράκια, τα τοποθετούμε στη σειρά το ένα επάνω στο άλλο. Βάζουμε να αλλάξει κασέρι και πάριζα. Τυλίγουμε σε ρολό. Το κόβουμε στη μέση και δίνουμε σχήμα από άνθος. Το τοποθετούμε στο κέντρο. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Εάν θέλουμε πασπαλίζουμε λίγο σουσάμι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!